Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Είμαστε μαζί εδώ σήμερα κάποιες εβδομάδες πριν από την πρεμιέρα. Δυόμιση εβδομάδες τις μετράς, γιατί βλέπεις να πλησιάζει το τείχος μπροστά σου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε για να συνεχίσουμε κάτι που ξεκινήσαμε πριν από μερικές εβδομάδες πάλι, μια κουβέντα που έχουμε αποφασίσει να κάνουμε με συντελεστές των παραστάσεων του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, με στόχο να φωτίσουμε με κάποιο τρόπο αυτό που ετοιμάζουμε, τη δουλειά που γίνεται και να δώσουμε τη δυνατότητα και στους θεατές μας, όσους μας ανακαλύψουν μέσα από το site και το YouTube και δούνε αυτή τη συζήτηση, δεν θα την πω συνέντευξη, είναι κυρίως μια συζήτηση αυτό που κάνουμε, να ακούσουν κάποια πράγματα για κάθε δουλειά ξεχωριστά. Εν προκειμένου, για όσους πιθανόν δεν γνωρίζουν, θα μιλήσουμε για την παράσταση του Ιδίποδα Τύρανο που ετοιμάζουμε και προετοιμάζουμε για πρεμιέρα την 1η Ιουλίου, σωστά, στο Θέατρο της Σχολής Τυφλών και η οποία, όπως όλες λίγο πολύ παραγωγές καλοκαιρινές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, στη συνέχεια έχει προγραμματισμένη και μία περιοδία. Η πρόθεση είναι να κάνουμε, όπως είπαμε και off the record, μία χαλαρή συζήτηση, κανένας στόχος να μιλήσουμε με πολύ θεατρολογικούς όρους, περισσότερο να φωτίσουμε τόσο το ίδιο το έργο πάνω στην κουβέντα μας, όσο και βεβαίως, γιατί και αυτό μας ενδιαφέρει πολύ, την δική σου θεώρηση, όπως αυτή έχει αρχίσει να διαμορφώνεται και ενδεχομένως να αποκρισταλώνεται όπως προχωράμε προς το τέλος των πρόβων. Δεν έχω ετοιμάσει πολλές ερωτήσεις, έχω ετοιμάσει όμως μία, πρέπει να το πω, η οποία είναι έτσι προβοκατόρικη και γι' αυτό πιστεύω μπορεί να δώσει και μια τροφή έτσι, για κουβέντα. Λοιπόν, η ερώτηση είναι η εξής. Είναι το καλύτερο έργο που έχει γραφτεί ποτέ στην ιστορία του θεάτρου? Εντάξει, αυτό λέγεται ότι είναι. Είναι σπουδαίο έργο, δηλαδή εγώ το ανακάλυψα μέσα... Το ανακάλυψα, το έχω δει αρκετές φορές να παίζεται, αρκετές, 3-4. Το έχω δει και σε διαφορετικές έτσι, μορφές του. Θεωρώ ότι είναι σπουδαίο. Δεν έχω διαβάσει όλα τα έργα για να ξέρω αν είναι το καλύτερο, αλλά είναι σπουδαίο. Δηλαδή, η γλώσσα είναι αδιανόητη για μένα. Διαβάζοντας το, αυτό με έχει μαγέψει. Γιατί πρέπει να πω ότι εγώ δεν φανταστήκα ποτέ ότι θα σκηνοθετήσω αρχαιοδράμα. Ο σκηνοθέτης δηλαδή δεν ήταν ποτέ μέσα στα πράγματα που έλεγα «Α, κάποτε να σκηνοθετήσω», ας πούμε. Γιατί αισθάνομαι ότι είμαι πιο του σύγχρονου ρεπερτορίου, του κλειστού θεάτρου επίσης. Και επίσης, όσες φορές έχω παρακολουθήσει αρχαιοδράμα, εκτός από κάποιες φορές που έχω πάθει κάτι με αυτό που βλέπω, δεν επικοινωνούσε τόσο εύκολα μαζί μου. Και το λέω πολύ ειλικρινά. Έχει να κάνει με μένα, δεν έχει κάνει καλή ή κακή παράσταση. Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω αυτό το κείμενο πολύ εύκολα, σαν ακροατής, σαν θεατής. Οπότε, αρχίζοντας να μελετώ αυτό το έργο, έπαθα την πλάκα μου, ουσιαστικά, με αυτό το κείμενο. Το οποίο είναι τόσο συμπυκνωμένη η πληροφορία, με ένα τόσο ποιητικό τρόπο. Και εγώ γενικά με συνεπέρνει γλώσσα. Δηλαδή ένας λόγος που μου αρέσει τόσο πολύ το θέατρο είναι επειδή με μαγεύει ο τρόπος που το μυαλό ενός ανθρώπου συνδυάζει το λόγο με αυτόν τον τρόπο για να σου ξεκλειδώσει ένα κάτι που το ακούς ή που το παρακολουθείς. Οπότε, ναι, αυτό με έχει μαγέψει αυτό το κείμενο. Οπότε θεωρώ ότι είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή είναι wow. Από όσα τα πράγματα έχω διαβάσει μέχρι τώρα στο θέατρο, είναι wow. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ναι, ωραία, εντάξει. Με ένα άλλο τρόπο νομίζω ότι καταλήξαμε εκεί που φανταζόμουν ότι θα καταλήξουμε έτσι κι αλλιώς. Έβαλες και 2-3 θεματάκια που θέλω να τα θίξουμε, τα άνοιξες δηλαδή και νομίζω ότι μπορούμε να τα θίξουμε. Ένα που σχετίζεται με την γλώσσα και προκειμένου θα μην ξεχάσω στη συνέχεια να μιλήσουμε λίγο και για την συγκεκριμένη μετάφραση που έχουμε επιλέξει. Θέλω να σου πω κάτι με την ευκαιρία, αυτό, η απάντησή σου, που προφανέστατα ήταν ειλικρινής, μου θύμισε μια απάντηση που είχε δώσει πριν από... Λέω, μου θύμισε γιατί ζούσα τότε φυσικά. Το 1988
5, που, όταν έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης, η Αθήνα είχε καλέσει η Μελίνα Μερκούρη πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και τον Πίτερ Μπρουκ, τον Πίτερ Μπρουκ που έκανε τότε, είχε φέρει τη Μαχαμπχαράτα. Στην δικιά μας, ας πούμε, διάθεση να μιλήσουμε για το υλικό που σχετίζεται με το ελληνικό πνεύμα, κάποιοι δημοσιογράφοι είχαν πει τότε στον τεράστιο Πίτερ Μπρουκ: δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με τραγωδία. Γιατί με μια τεράστια καριέρα. Και ο άνθρωπος είπε περίπου σε μια παραλλαγή αυτού που λες και εσύ, διότι δεν έβρισκα τον τρόπο να επικοινωνήσω και δεν ήθελα να μπω σε μια περιπέτεια για κάτι που δεν το ξέρω πολύ καλά. Προφανώς γιατί ίσως δεν είχε ασχοληθεί. Γιατί νομίζω και αυτό που είπες, αυτό αποκαλύπτει, ότι όταν κανείς, ειδικά σε τέτοια κείμενα που είναι και από στον αφρό της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας, αρχίσει να ασχολείται μαζί τους, το αποκαλύπτονται και εν τέλει, λέει εκ των υστέρων, άργησα να ασχοληθώ ή τέλος πάντων ήρθε η κατάληξη. Δεν ξέρω αν θα ξανασχοληθώ σύντομα ξανά με τα αρχαιοδράμα μετά από αυτό, γιατί είναι και ένα ταυτόχρονα πολύ δύσκολο εγχείρημα, χωρίς να διακόψω. Ακριβώς επειδή είναι τόσο μεγαλειώδες αυτό το κείμενο, είναι και τόσο μεγάλη αγωνία και ως ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα δεν έβρισκα αυτή την επικοινωνία, να καταφέρω εγώ να δώσω αυτή την επικοινωνία. Ωραία, τότε εγώ να το πάρω. Είναι μια δύσκολη ερώτηση που θα κάνω. Να σου υποσχέσω ότι δεν θα κάνω δύσκολες ερωτήσεις, αλλά είναι δύσκολη με πολύ καθαρό τρόπο όμως. Γιατί λέμε ότι είναι μεγαλειώδες τώρα, μπορούμε να το. Και μέσα από τη δική σου φυσικά ανάγνωση, τι είναι αυτό που τελικά μας κάνει να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, που είναι ένας πραγματικά όρος πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Ναι. Η συμπύκνωση καταρχήν πολλών νοημάτων μέσα σε μια τέτοια δραματουργία. Δηλαδή, νομίζω ότι κάτι το οποίο εμένα με συνεπέρνει κάθε φορά είναι και αυτό από μία μετάφραση, έτσι, ούτε καν από την αρχαία δεν ξέρω για να μπορέσω να το μελετήσω και ξέρω, διαβάζοντας όμως πώς το αρχαίο κείμενο συμπυκνώνει ακόμα περισσότερα νοήματα σε μία λέξη η οποία ταυτόχρονα λέει το ίδιο πράγμα και το αντίθετο, δηλαδή όλες αυτές οι αμφισημίες, πώς το λέμε, που υπάρχουν στη γλώσσα, μέσα από αυτή τη μετάφραση του Βολανάκη, αισθάνομαι ότι αυτός ο συμπυκνωμένος λόγος, ο οποίος γεννάει ερωτήματα συνέχεια. Α, είπε αυτή τη λέξη εδώ, κάποια στιγμή λέει, «Μητέρα, το ξέρεις, η Μερόπη από την Φωκίδα». Και ο τρόπος που βάζει το «Μητέρα, το ξέρεις» είναι σαν να απευθύνεται στη μάνα του, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που είναι και παιχνίδια του λόγου και το πώς όλα αυτά γεννιούνται και δημιουργούν άλλα επίπεδα ανάγνωσης πίσω από αυτό. Και ταυτόχρονα η θεματική, η οποία θεωρώ ότι είναι τρομακτικά σύγχρονη. Το ταξίδι ενός ανθρώπου για ανακάλυψη, αναζήτηση, ανασκαφή του ίδιου του εαυτού, ενώ ουσιαστικά ξέρει μέσα του, υποσυνείδητα ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Και αυτό νομίζω είναι η πορεία του ανθρώπου. Κάποια στιγμή του λέει ο Κρέοντας στο τέλος, πήγαινε άνθρωπε. Και για μένα αυτό το πήγαινε άνθρωπε, και μετά αρχίζει όλο αυτό το λαέ της Θήβας, βλέπεις τον Ειδίποδα, το τελευταίο του έργο, στο έργο, είναι όλη η φύση του ανθρώπου, όπου ενώ γεννιόμαστε και ξέρουμε το τέλος, ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε, η ζωή μας είναι πολύ εφημερή, ταυτόχρονα κάνουμε όλος αυτός ο αγώνας, όλη αυτή η ανάγκη μας να μάθουμε, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να εξελιχτούμε, να επικοινωνήσουμε. Όλο αυτό το πράγμα, νομίζω, είναι μέσα σε αυτό το έργο. Και αυτό είναι κάτι που εμένα με εξετάρει πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να είναι το πιο απλό πράγμα, τα επαξιακά ζητήματα, η σχέση με τα θεία, το πεπρωμένο φύγει να δύνατον, αυτό που λέμε μια τόσο πολύ απλή φράση, αλλά τι σημαίνει πραγματικά αυτό και τι σημαίνει να πηγαίνεις αντίθετα σε αυτά, προσπαθείς να πηγαίνεις αντίθετα σε αυτό και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος
πολύ σύγχρονος για μένα ο Οιδίποτας. Δηλαδή, του δόθηκε μία προφητεία και αυτόβουλα πήγε να την αποφύγει. Και αυτή είναι η φύση του ανθρώπου, πιστεύω. Του ανθρώπου ο οποίος λειτουργεί ως ένα ανεξάρτητο «ον» με κριτική σκέψη, ως ένα πολιτικό «ον» επίσης. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Οιδίποτας παντρεύει ταυτόχρονα την πολιτική ταυτότητα με την προσωπική, με το προσωπικό και τα παντρεύει αυτά. Γιατί λέμε ότι κάπου στη μέση χάνεται το πολιτικό, χάνεται το να σώσω τη θύβα από το λοιμό. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι χάνεται. Γιατί από εκεί αρχίζει και μέσα από την πολιτική του ταυτότητα γνωρίζει την προσωπική του ταυτότητα. Και στο τέλος παντρεύονται γιατί αποφασίζει, αυτοεξορίζεται ουσιαστικά. Δηλαδή λέει, εγώ είμαι το μίασμα, οπότε η κατάρα που έδωσα, εγώ θα την βιώσω. Δηλαδή παίρνει, αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη, ούτε αυτοκτονεί. Δηλαδή να αποποιηθεί της ευθύνης του και τον βλέπεις και φεύγει με ψηλά το κεφάλι στο τέλος. Οπότε αυτό για μένα είναι το μεγαλείο της φύσης του ανθρώπου και της έρευνας για τον εαυτό, δηλαδή της έρευνας για το ποιοι είμαστε. Και γι' αυτό είναι μεγαλειώδες αυτό το έργο. Δηλαδή είναι και η γλώσσα και αυτά τα ολισθήματα της γλώσσας, αυτό που Freudian slips, να βάλουμε και το Freud μέσα που έχει πατήσει πάρα πολύ σε αυτό το μύθο. Όλα αυτά είναι το εφήμερο της ανθρώπινης φύσης και νομίζω όλα αυτά συμπυκνώνονται μέσα σε αυτό το έργο. Και σε άλλο επίπεδο, το πώς μας κρατά σε αγωνία ένα έργο που όλοι ξέρουμε πώς θα καταλήξει. Και αυτό, και κάθε φορά, δηλαδή, εγώ που κάνω πρόβες κάθε μέρα, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα και κάποιες στιγμές αισθάνομαι wow, ας πούμε. Το επαληθεύω απόλυτα αυτό που λες, αυτό χαμογέλησα. Και είναι... αυτό είναι μαγικό. Δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, δεν μου έχει συμβεί συχνά να αισθάνομαι αυτό το πράγμα με ένα κείμενο. Η αλήθεια είναι, και χαίρομαι πολύ που το πες, αυτός ο συνδυασμός, ας πούμε, μορφής και περιεχομένου που είναι πραγματικά άρτιος εδώ και εξαιρετικά ισορροπημένος. Και να αποκαλύψω κι εγώ, εσύ είπες, έχεις δει 4-5 φορές τον Οιδίποτα, εγώ μπορεί να την έχω δει αρκετά περισσότερες. Κάθε φορά συμβαίνει αυτό που λες, ενώ ξέρουμε την ιστορία, είναι ο τρόπος που είναι δομημένος ο λόγος και που αποκαλύπτονται τα στοιχείο στο στοιχείο, αυτά τα κλειδιά για να καταλήξουμε στην τελική αποκάλυψη, που είναι γνωστή, δεν πρόκειται για κάτι άγνωστο, τουλάχιστον στο ευρύ κοινό, και όμως είναι με τέτοιο τρόπο γραμμένο τεχνικά που σε κάνει, όπως πολύ σωστά είπες, να ανατριχιάζεις ακόμα και αν γνωρίζεις την ιστορία του μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Και χαίρομαι επίσης πολύ, θα μου επιτρέψεις να πω, το γεγονός ότι θίγεις πολύ εύστοχα, γιατί καμιά φορά και με μια λανθασμένη κληρονομιά νομίζουμε ότι αυτά τα έργα μιλούν για τους ξεχωριστούς ανθρώπους ή για τους αυτούς που βρίσκονται από ένα βάθρο και πάνω, έτσι μας διδάξαν ή τέλος πάντων υπάρχει μια τάση να λέμε ότι μιλάμε για τους διαφορετικούς, τους ανώτερους. Είναι νομίζω και πολύ σωστά το αποκάλυψες, εντελώς λανθασμένο να μην ανακαλύπτει κανείς στον κεντρικό ήρωα, ποιος είναι ένας βασιλιάς, τον άνθρωπο, και εν τέλει και τον ίδιο του τον εαυτό, την κοινή πορεία του ανθρώπου προς την αναζήτηση πολλών υπαρξιακών. Για μένα αυτό είναι. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι βασιλιάς ή όχι, γιατί άσχετα με το πόσο ο ίδιος θεωρεί ότι εκεί που θεωρεί ότι ανήκει, που ήταν ένα βασιλόπουλο, ήταν ο γιος για τη δικιά του ταυτότητα, ο γιος του βασιλιά της Κορίνθου, έφυγε από αυτό. Δηλαδή ο ίδιος έγινε ένας αυτοδημιούργητος άνθρωπος ξανά. Το μυαλό του, η εμφυΐα του, η δύναμή του να πει ότι θα αφαιθώ, θα φύγω από αυτό που ξέρω και θα πάω σε κάτι άλλο. Ήταν ένας οδηπόρος ουσιαστικά, λέει, η περιπλάνηση, όπως λέει, στους δρόμους, ας πούμε, πήγε και αυτό που έκανε, βρήκε μπροστά του ένα εμπόδιο, το ξεπέρασε, πήγε, βρήκε άλλο εμπόδιο, το ξεπέρασε και μετά υιοθετήθηκε ουσιαστικά από την Θήβα ως ο σωτήρας και ο βασιλιάς αυτής της πόλης, νομίζω είναι όλα τα συστατικά ενός αυτοδημιούργητου ανθρώπου, άσχετα αν ήταν γιος της βασιλιά της Κορίνθου. Οπότε αυτό για μένα τον εξισώνει με τον άνθρωπο και όχι απλά ένα βασιλιά και λανθασμένα τύρανο με τη σύγχρονη
με τη σύγχρονη. Αυτό είναι καλό να το διευκρινίσουμε. Δεν έχει να κάνει με την σύγχρονη. Τύρανος είναι αυτός που δεν έχει κληρονομήσει τον θρόνο από γεννησιμιού του, ας πούμε. Δηλαδή έχει πάρει την εξουσία όχι από κληρονομικότητα. Μάλιστα. Ναι, είναι καλή αυτή η διευκρίνηση. Είναι καλό να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί πάλι όλοι λένε ότι δεν είναι. Δεν είναι αυτό και είναι πολύ μακριά μάλιστα ο Οιδίποδας από αυτό. Δηλαδή δεν είναι ο κρέοντας της Αντιγόνης, ας πούμε, ο Οιδίποδας στον Οιδίπου Τυράν. Δεν είναι αυτό. Ναι. Εξάλλου δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο, όπως τα περισσότερα βεβαίως έργα του αρχαίου του δραματολογίου, ότι τα πράγματα γίνονται ενώπιον των πολιτών, ακριβώς. Αποκαλύπτονται ενώπιον των πολιτών, προκειμένου στο πλαίσιο και στο μέγεθος που έχει η Αθηναϊκή Δημοκρατία εν τέλει, όλα να είναι ανοιχτά και υπό συζήτηση. Η λέξη δημόσια, η λέξη συμπολίτες, όλα αυτά είναι πολύ υπαρκτά στο έργο. Και αυτό είναι και κάτι που με βοήθησε εμένα στη χρήση του χορού, στον τρόπο που λειτουργεί ο χορός, αλλά και στο ότι αυτή η πόλη έχει γεννήσει τον Οιδίποδα. Δηλαδή, τον έχει γεννήσει αυτή η πόλη, τον έχει δημιουργήσει ως βασιλιά αυτή η πόλη. Οπότε ο Οιδίποδας γεννιέται μέσα από αυτό το χορό, ας πούμε. Ωραία, μου δίνεις μια πάσα ακριβώς, γιατί ήθελα να περάσουμε κατά κάποιο τρόπο και λίγο στην ίδια την παράστασή σου, γνωρίζοντας και έχοντας παρακολουθήσει σε ένα βαθμό κάποιες πρόβες. Έχεις επιλέξει, έχεις κάνει κάποιες αισθητικές αλλά και επί της ουσίας επιλογές σε σχέση με αυτό που μόλις ανέφερες, τη λειτουργία του χορού, την συνύπαρξη των ηρών στην ίδια αρένα, μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Οπότε, αν θέλεις, δώσουν μας και αυτές τις πληροφορίες. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί έχει να κάνει και με τη θέαση αυτό. Δηλαδή, και πώς να μην πάνε προειδεασμένοι, να το πω, οι θεατές και το τι θα δουν, αλλά ναι, με απασχόλησε πάρα πολύ το θέμα του χορού. Θα αρχίσω λίγο από τη δικιά μου αναζήτηση μέσα από αυτό. Τι είναι ο χορός σήμερα? Ο Σοφοκλής έχει γράψει ένα χορό γερόντων, όπως είναι και προύχοντες γέροντες, δεν είναι απλά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα. Υπάρχει μια, ας πούμε, σχέση πατέρα και γιού, να το πω λίγο, σε σχέση με τον Οιδίποδα. Πολύ συμπαραστατικός χορός στον Σωτήρα του. Ένας χορός όμως που θα του πει και το αντίθετο, δεν τον φοβάται. Εγώ έχω αλλάξει λίγο τη σύσταση, δηλαδή θεωρώ ότι μια σύγχρονη ματιά, και όχι επικαιροποίηση του έργου, δεν είναι αυτό που με ενδιαφέρει, αλλά τι σημαίνει για μένα ένας χορός σήμερα. Είναι ένας χορός ποικίλος, με άντρες, γυναίκες, με νέους κυρίως ανθρώπους, και επίσης εμπεριέχει και τους ρόλους μέσα, δηλαδή είναι όλοι οι ρόλοι γεννιούνται μέσα από το χορό, κατά κάποιο τρόπο. Πλην του Τηρεσίου, ο οποίος δεν ανήκει στην πόλη, έρχεται και φεύγει. Λοιπόν, οπότε αυτό ναι, με απασχόλησε πάρα πολύ. Επίσης με απασχόλησε το ο ένας και πολλοί, η μία ταυτότητα και πολλές ταυτότητες. Ήταν κάτι το οποίο με έφερε πάλι σε αυτό, στο ότι οι ρόλοι γεννιούνται μέσα. Και σε ένα άλλο επίπεδο, όλοι μας μπορούμε να πάρουμε μια τέτοια προσωπικότητα, να την αναδείξουμε και μετά να ξαναμπούμε στο πολύ, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Οπότε, είναι ενδιαφέρον, γιατί ο Οιδίποδας σε αυτό το έργο έχει πάρα πολλές ταυτότητες. Ενώ είναι ένας, είναι και ο γιος του Κόλυβου, είναι και ο γιος του Λάιου, είναι και πατέρας και αδερφός των παιδιών του, είναι και σύζυγος και γιος της Ιωκάς, είναι πάρα πολλά πράγματα. Οπότε όλα αυτή η πολυπλοκότητα ταυτοτήτων με ενδιαφέρει σαν το πώς είμαστε πολλοί και ταυτόχρονα ένας. Και το έχω παντρέψει λίγο αυτό με αυτόν τον τρόπο. Επειδή έκανες μια αναφορά στο υπαρξιακό και προφανέστατα είναι ένα υπαρξιακό έργο, ενδιαφέρον ότι δεν αγνοείς και την πολιτική του διάσταση, αλλά ήθελα λίγο να σταθούμε στο υπαρξιακό, πάλι πάνω σε κάτι που νομίζω ότι ανέφερες, για να ακούσω τη θέση σου σε αυτό. Είπες, νομίζω, ότι γνωρίζει κάπως, διόρθωσέ με να το κατάλαβα σωστά, ότι γνωρίζει από την αρχή, ή τέλος πάντων γνωρίζει και πηγαίνει προς την επαλήθευση αυτού που γνωρίζει. Και ήθελα να το ρωτήσω αυτό, δηλαδή, στην πραγματικότητα υπάρχει κάποια στιγμή από την οποία
τη στιγμή εκείνη και μετά πλέον ο Ειδίποδας υποπτεύεται ποιος είναι ή υπονόησες πριν ότι κάπως διαισθητικά γνωρίζει την αλήθεια από την ώρα που ανοίγει η ας πω, σκηνή, η αυλαία δεν υπάρχει και μπαίνουμε στην ιστορία. Εγώ αισθάνομαι ότι το έχει δοθεί ένας χρησμός. Αυτός ο χρησμός πήγε να ρωτήσει ποιος, πριν από την έναρξη του έργου, ποιος είμαι, ποιος με γέννησε και πήρε αυτή την απάντηση. Θα σκοτώσει τον πατέρα σου και θα πλαγιάσει με τη μάνα σου. Αυτό δεν είναι κάτι που θα το βγάλεις από το μυαλό σου. Αυτό το έχει καθορίσει όλη την πορεία, έτσι. Δηλαδή, έχει αποφασίσει να το αποφύγει. Οπότε, μέσα του, το υποσυνείδητο, τα λέμε μέσα του, το υποσυνείδητο ξέρει, κατά τη δικιά μου άποψη. Mm-hmm. Και με το που ακούει μια λέξη, τρίστρατο, αρχίζει όλο το πράγμα και ξεκλειδώνει. Mm-hmm. Δεν παρατάει ποτέ όμως. Δηλαδή, ακόμα και όταν σχεδόν όλα τα πράγματα είναι εκεί, στο φως, λέει, ψάχνει. Δηλαδή, έρχεται ο πρώτος, είναι η Ιωκάστη, ο πρώτος ο βοσκός. Δηλαδή, στο θεωρώ ότι από το πρώτο βοσκό και μετά, σιγά-σιγά όλα αυτά, δηλαδή, γνωρίζει. Είναι ωραία. Ωραία η παρατήρηση, δεν παρατάει ποτέ. Γιατί όμως δεν τα παρατάει, γιατί θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό, τουλάχιστον στη δική σου ανάγνωση, γιατί γνωρίζοντας τελικά ή πλέον όντας όλο και περισσότερο βέβαιος για το ποιος είναι, θέλει να οδηγηθεί στην απόλυτη αναγνώριση του τελικά, στο ξαναγέννημά του, να χρησιμοποιήσω και ένα νομίζω, ατάκα που την έχουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι τυχαίο το σήμερα γεννιέσαι και πεθαίνει σήμερα. Σε αυτήν αναφερόμουν. Πες την ακόμη μια φορά έτσι, γιατί νομίζω... Σήμερα γεννιέσαι και πεθαίνει σήμερα. Αυτό του λέει ο Τηρεσίας. Μάλιστα. Και αυτό είναι όλη η ύπαρξη. Η ύπαρξη του ανθρώπου. Μάλιστα. Σε αυτό. Είναι αυτό. Το εφήμερο είναι αυτό. Και το θέατρο είναι αυτό. Εκείνη τη στιγμή που γεννιέται πεθαίνει, δηλαδή όλα έχουν αυτός ο κύκλος της ζωής και για μένα είναι η αναζήτηση του ποιος είμαι. Αυτή η ερώτηση που του απαντήθηκε με αυτό το χρησμό θέλει να την επαληθεύσει. Να μάθει ποιος είναι. Άσχετα αν αυτό θα του φέρει την καταστροφή. Ταυτόχρονα βέβαια, από τη στιγμή που συνειδητοποιεί σιγά σιγά, θα καθαρίσει και την πόλη από το μίασμα, έτσι, με αυτή την επαλήθευση. Οπότε, εγώ δεν θεωρώ ότι η πολιτική ταυτότητα πηγαίνει στην άκρη, την κουβαλάει την πολιτική ταυτότητα. Και είναι και μέρος της ευθύνης του απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Να μάθω ποιος είμαι και τότε αυτό που είμαι και είναι το μίασμα πρέπει να φύγει από την πόλη για να τη σώσει. Δηλαδή, Ωραίο, είναι πραγματικά. Είναι μια εκδοχή, μια διάσταση είναι που καμιά φορά εκδοχή. την αγνοούμε. Στο πλαίσιο της υπαρξιακής κυρίως αναζήτησης και της αστυνομικής πλοκής και μένει κάπως πίσω αυτή η πολιτική ανάγνωση, αλλά είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι πολύ προφανής η έννοια του για την πόλη. Δεν πιστεύω ότι την βάζει στην άκρη και πάει, γιατί στο τέλος το παντρεύει όλος ο Φοκλής με αυτό. Και η στάση του χορού απέναντί του, το πώς τον βλέπει ο χορός μετά, το τελευταίο χωρικό που είναι μια οδή ουσιαστικά. Είναι σχεδόν μνημόσυνο, αλλά οδή, αυτό που το λέμε εμείς το μηδέν. Που είναι ένα καταπληκτικό χωρικό, δηλαδή τα ακούω και είναι wow, ας πούμε, αυτό το χωρικό. Και αυτή η στάση του χορού απέναντί του δεν λέει εσύ που έκανες αυτό, που έκανες αυτό. Στο τέλος είσαι και ένας άνθρωπος που έφτασε σε αυτό το σημείο, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Εγώ αισθάνομαι μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα ευθύνη ότι κάνω αυτό το έργο και μακάρι να μπορέσει να επικοινωνήσει, δηλαδή με τον τρόπο που το έχω στο μυαλό μου και στο κοινό και να το ακούσει, να τον κάνει να αισθανθεί
όλη αυτή την πορεία, γιατί πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να ταυτιστεί με τον Οιδίποδο. Νομίζω πάντως ότι ο κωδικός είναι εκεί που εντόπισε στην θέση σου και στην κουβέντα μας εντοπίσαμε σχεδόν από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή ότι σε καμία περίπτωση, όπως και σε όλα τα έργα εξάλλου, και στα μεγάλα έργα και στα λιγότερο μεγάλα, προς τα λιγότερο μεγάλα είναι πιο προφανές, ο ήρωας ή οι ήρωες, αν μιλήσουμε στον κωδικό, είμαστε ή πρέπει να είμαστε με κάποιο τρόπο και εμείς οι ίδιοι, να βρούμε τη γέφυρα που αυτό που βλέπουμε εκεί είναι ένα μέρος ή και ολόκληρος ο εαυτός μας. Αυτό λοιπόν το κλειδί είναι πολύ βασικό και νομίζω και όπως το τοποθετείς το έχεις στο μυαλό σου καθαρά και πιστεύω, ελπίζω ότι θα ξεκλειδώσει, θα βοηθήσει τους θεατές να το αποκρυπτογραφήσουν με όσο το πιο καθαρό τρόπο. Okay. Τώρα, είπα κάτι γιατί θέλω να το ξεχάσουμε, όχι τόσο πολύ για να πούμε πόσο σημαντική είναι η μετάφραση, αλλά σίγουρα έχουμε κάνει μια επιλογή, έχεις κάνει μια επιλογή στο μεταφραστικό υλικό που είναι πολύ σημαντικό για μια τραγωδία, μιας μετάφρασης που από μόνη της έχει μια δυναμική από έναν τεράστιο, έναν τιτάνα του ελληνικού πνεύματος, του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, του Μίνο Αβολανάκη, που υποθέτω ότι και αυτή φέρει οι επιλογές των λέξεων, φέρουν θέσεις. Αυτό και είναι μια ειλικρινής ερώτηση. Σε βοήθησε σαφώς. Υπάρχουν σημεία που όμως αισθάνθηκες ότι σου επιβάλλει μια σκηνοθεσία ή σε δυσκόλεψε? Όχι. Γιατί με το που το διάβασα, γιατί διάβασα, όπως ξέρεις, αρκετές μεταφράσεις και για μένα από αυτές που διάβασα ήταν η πιο άμεση, δηλαδή άμεση σε ό,τι αφορά τον τρόπο που τα νοήματα μέσα στο δικό μου το μυαλό κάθονταν πολύ καλά και μπορεί να βοηθάει το ότι υπάρχει μια σκηνοθεσία, μια καθοδήγηση μέσα από αυτό, αλλά ίσως το χρειαζόμουν εγώ αυτό για να μπορέσω να πιάσω αυτό το κείμενο και να το διαχειριστώ. Δηλαδή, δεν ήταν όλα πάρα πολύ ανοιχτά. Υπάρχει μια πορεία που έχει υπαινιγμούς μέσα, έχει σημειολογία πάρα πολύ εύστοχη μέσα. Η ποίηση είναι μαγική, δηλαδή βλέπεις σε πολλά σημεία, κάνει κάποια πράγματα για να το φέρει στο σημείο που θέλει, ας πούμε, να τα ακούσεις όπως το θέλει αυτός να τα ακούσεις το κείμενο. Για μένα η μετάφραση είναι, ξαναγράφω κατά κάποιο τρόπο κάτι με μια προσωπική ματιά. Δεν μπορεί να είναι ουδέτερη μια μετάφραση. Οπότε η επιλογή της μετάφρασης είναι πολύ σημαντική. Και για μένα είναι η απόδοση του Βολανάκη πάνω στο έργο του Σοφοκλή. Και αυτό εμένα μου τέριαξε πάρα πολύ. Ωραία. Έκανες επίσης μια ανοίξη και θα ήθελα να τη δούμε, ακόμα και αν μου πεις τελικά ότι δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, τουλάχιστον στη δική σου παράσταση. Απλώς έκανες μια αναφορά στον τρόπο που η ψυχανάλυση πολύ εκ των υστέρων πάτησε πάνω σε, ας το πούμε, κάποιες από τις παραμέτρους του κειμένου, η φροϊδική σχέση με το ειδιπόδιο, σύμπλεγμα κτλ. Εσύ αισθάνεσαι ότι αυτά σήμερα συνομιλούν το ίδιο, γιατί μιλάει με ο Φρόιντ, πλέον είμαστε 100 χρόνια μετά. Μας αφορούν, υπάρχουν δηλαδή αυτή η σχέση με τη μητέρα, η συνειδητοποίηση ότι τα παιδιά είναι αδέλφια και ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αισθάνεσαι ότι παραμένουν ισχυρά ή αποτελούν απλώς ένα, ας πούμε, κομμάτι μιας ανάλυσης? Αυτή η θεωρία, ναι, του Φρόιντ νομίζω έχει εμπεδωθεί σε ένα συλλογικό ασυνείδητο, θεωρώ, και γι' αυτό είναι και τόσο ισχυρή. Το ότι, ας πούμε, ένα παιδί δύσκολα αποδεσμεύεται, ένα αγόρι δύσκολα αποδεσμεύεται από τη μάνα του, είναι το πρώτο πρότυπο γυναίκας που έχει και όλα αυτά. Εγώ θα το πάρω λίγο παρακάτω, γιατί νομίζω πολύ πιο μοντέρνος ο Σοφοκλής από τον Φρόιντ. Ο Λακάν είχε πει, νομίζω το 60 και το 70, έχει μετεξελίξει λίγο το Φρόιντ και έχει μιλήσει για τη γλώσσα και το πώς η γλώσσα λέει την αλήθεια πάντα. Και νομίζω αυτό κάνει ο Σοφοκλής. Επειδή παίζει τόσο πολύ με τον λόγο και την αμφισημία κάποιων πραγμάτων και τα διπλά νοήματα, πώς βγαίνουν κάποιες φράσεις έξω. Νομίζω αυτό είναι το σύγχρονο που κάνει ο Σοφοκλής πάρα πολύ, που το έχει εντοπίσει ο Λακάν πάρα πολύ στην ψυχανάλυση, στον τρόπο που έχει εξελίξει, ας πούμε, την ψυχανάλυση
στο πώς η γλώσσα, τα ατοπήματα, τα ολισθήματα της γλώσσας λένε την αλήθεια. Νομίζω εκεί είναι, δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με αυτό το κλισέ που λέμε ότι η γλώσσα είναι αυτή, η γλώσσα λέει πάντα την αλήθεια. Όσο λανθάνουσα και να είναι, τρόπος που βγαίνει προς τα έξω. Είναι, εντάξει, αυτό, και αυτός είναι ο τρόπος που προσπάθησα και εγώ να σκηνοθετήσω αυτό το έργο. Με βάση και γι' αυτό με βοήθησε πολύ ο Βλανάκης. Γιατί ναι, υπάρχει μια σκηνοθεσία στον τρόπο, μια καθοδήγηση, αλλά εμένα αυτό μου έδωσε πάρα πολλά για το πώς λέμε μια φράση. Και πώς την απευθύνουμε. Την απευθύνουμε σε αυτό που λέει το κείμενο ή σε κάποιον άλλον. Μας βγαίνει ασυνείδητα ή το επικοινωνούμε, ας πούμε, αυτό. Και σε αυτό πρέπει να πω ότι και ο Θανάσης, επειδή είμαστε πολύ κοντά στον τρόπο σκέψης μας, γιατί είναι μια υπέροχη ομάδα, δουλεύουμε όλοι πάρα πολύ, από τον πρώτο στον τελευταίο, πάρα πολύ καλά μαζί. Απλά ο Θανάσης έχει το βάρος... Ο Θανάσης Γεωργίου, έτσι. Ο Θανάσης Γεωργίου έχει το βάρος όλο αυτού του ρόλου και αυτής της τεράστιας πορείας μέσα στο έργο. Και νομίζω και αυτός και εγώ έχουμε πολύ κοινό τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον λόγο και τη διαχείριση αυτού του κειμένου και αυτής της επικοινωνίας του. Και νομίζω ότι η γλώσσα και ο λόγος σε αυτό το έργο είναι το πιο βασικό, το πιο σημαντικό πράγμα. Το πώς βγαίνει προς τα έξω και πώς επικοινωνείται και μεταξύ των συντελεστών, των ηρώων και σε ό,τι αφορά τον θεατή, νιώθω. Οπότε για μένα η ψυχανάλυση είναι μέσα στη γλώσσα. Mm-hmm. Για μένα εκεί τη βλέπω να αναδύεται, ας πούμε, περισσότερο. Ωραία. Έτσι καθώς νομίζω έχουμε πει αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα και για να πάμε σε ένα κλείσιμο αυτής της συζήτησης, δεν θέλω να μείνουμε σε ονόματα, συντελεστές, έτσι κι αλλιώς έχουμε έναν τρόπο, θα τα τρέξουμε και τα δύο κόσμους, ποιοι είναι οι άνθρωποι που αποτελούν την ομάδα και τη δημιουργική και την καλλιτεχνική και τους ηθοποιούς εννοώ. Θέλεις, κλείνοντας, να μιλήσουμε κάπως για το συνολικότερο κομμάτι της αισθητικής της παράστασης, δηλαδή προδίδω ίσως κάπως, αλλά θέλω να πω, θα δούμε μια παράσταση με αρκετά σύγχρονα στοιχεία, είπες πολύ σωστά πριν και βεβαίως πως υπογράφω 100%. Φυσικά και ο Σοφοκλής είναι πιο φρέσκος από όλους, γιατί ακριβώς είναι ένας γίγαντας του πνεύματος, όπως και όλοι αυτοί οι εκφραστές του πνεύματος της αρχαιότητας, που αναφυσβήτητα μπορεί να τρέξει και να διαχυθεί και να καλύψει κάθε εποχή. Η ίδια η αισθητική της παράστασης, έτσι, δύο κουβέντες να πούμε, και για αυτήν οι επιλογές της μουσικής, των σκηνικών κτλ. Η πρώτη μου εμένα έτσι αγωνία ήταν να δω πώς συνδέομαι εγώ με αυτό το κείμενο και τι με συνδέει με κάτι που έχει γραφτεί 2.500 χρόνια πριν. Και συζητώντας λίγο και με την Έλενα την Κοτασβήλη που έχει κάνει το σκηνικό, που ήταν η πρώτη έτσι που επικοινώνησα λίγο τις σκέψεις μου, ήταν αυτή η αίσθηση της ανασκαφής, η αίσθηση του κύκλου, η αίσθηση του... Μια αλληγορική, ας πούμε, διάσταση στην επιλογή. Κάνει ο Οιδήποτας, ψάχνει, σκάβει με κάποιο τρόπο, στον εαυτό του μέσα, στο παρελθόν του, ο κύκλος οστείος, μοιράζομαι κάτι, ισοτιμία. Ο κύκλος, πολλά πράγματα. Και ο κύκλος της ζωής, mm-hmm. που είναι όλοι κάνουμε ένα κύκλο. Και το ότι όλοι είμαστε σε αυτό το χώρο ίση, σαν μια αρένα, ας πούμε, όπου αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνούν μέσα, αλλά ταυτόχρονα και μια αγωνιγή. Δηλαδή, έχουμε συνδυάσει κάπως αυτό, σαν ένας κρατήρας, σαν να έχει ανοίξει μια τρύπα. Που είναι αυτή η τρύπα που ανοίγει μέσα στον Οιδήποτα όταν αρχίζει αυτή την ανασκαφή του, ας πούμε. Ταυτόχρονα, το έργο μιλάει για ένα λοιμό. Το έργο μιλάει για μια μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί η Θήβα. Οπότε και ρεαλιστικά λειτουργεί ένα άγωνο τοπίο, ας πούμε, όπου είναι σαν να έχει σκάσει γη, ας πούμε, μέσα σε αυτό. Οπότε όλη αυτή η σημειολογία, που δεν είναι κάτι μοντέρνο, να το πω, αλλά είναι κάτι διαχρονικό. Αυτή η αίσθηση του... Και επίσης τα υλικά είναι όλα πολύ οργανικά. Γιατί εγώ σκέφτομαι ότι... Και αυτό μου το γέννησε το Κούριο, ας πούμε. Γιατί πήγαμε την Έλενα στο Κούριο και κάτσαμε μια μέρα και λέγαμε...
σε αυτό το θέατρο τόσες χιλιάδες χρόνια πριν πεζόντουσαν αυτά τα έργα και τι μας συνδέει. Είναι η φύση που μας συνδέει με αυτό το παρελθόν, είναι οι πέτρες που μας συνδέουν με αυτό το παρελθόν. Και αυτό που μένει, δηλαδή το να, ένα ανθρώπινο σώμα το 2022, άμα πάει να κάτσει σε αυτό το θέατρο, εισπράττει αυτό το περιβάλλον. Και αυτό είναι που θέλαμε να δημιουργήσουμε με αυτό το σκηνικό. Πέρα από αυτό υπάρχει μια αίσθηση της φθοράς, όπου έρχεται μέσα από το έργο. Η αίσθηση της φθοράς, της φυσικής φθοράς του τοπίου, αλλά και των ανθρώπων, οι οποίοι έρχονται, η πρώτη σκηνή που είναι μια οικεσία ουσιαστικά, οπότε έρχονται σαν μια τελευταία προσπάθεια να λύσουν αυτό το πράγμα που τους συμβαίνει, που είναι μια καταστροφή, οπότε αυτή η φθορά φαίνεται και στα κοστούμια και σε όλα. Είναι σύγχρονα ρούχα, αλλά ταυτόχρονα όχι σύγχρονα τόσο που να μην δείχνουν μια διαχρονικότητα. Οπότε κρατάμε λίγο κάτι το οποίο είναι αναγνωρίσιμο, ούτε παλιό, αλλά ούτε τόσο καινούργιο που να μας αποκόπτει από το παρελθόν. Η μουσική είναι πάρα πολύ σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα έχει μια δόνηση. Η Μοχάμαντ, αυτά τα παιδιά είναι μπάντα, ένα συγκρότημα που έχουν φτιάξει τη μουσική, είναι καταπληκτικός ο ήχος τους, γιατί είναι σαν να βγαίνει από τα έγκατα. Είναι σαν αυτός ο κρατήρας άνοιξε και βγήκε αυτός ο ήχος από μέσα. Και είναι πολύ δυνατό, γιατί αυτός ο κραδασμός, ας πούμε, αυτού του έργου, που είναι ένας κραδασμός που αισθανόμαστε, αυτό το κείμενο που έρχεται και μας χτυπάει, αισθάνομαι είναι και ηχητικός. Δηλαδή, ένα πράγμα που το αισθανόμαστε, που γεννιέται και μέσα μας και μας γεννάει κάτι, μας συγκινεί, ας πούμε. Οπότε, όλα αυτά τα στοιχεία, αισθάνομαι, η κίνηση μας είναι πολύ απλή, πολύ καθημερινή, δεν έχουμε κάτι κινησιολογικό χορογραφημένο, είναι το πώς αυτά τα σώματα κινούνται μαζί και απέναντι ο ένας στον άλλο. Γενικότερα, εγώ δεν δουλεύω σχεδόν ποτέ με χορογράφο σε όλες μου τις παραστάσεις, επειδή αισθάνομαι ότι το σώμα του ηθοποιού, όταν είναι ενεργοποιημένο και επικοινωνεί, μπορεί να φαίνεται μαζί χωρίς να υπάρχει μια εξωγενής χορογραφία, ας πούμε, κάπως. Εννοείται ότι υπάρχει ένας συντονισμός, αλλά είναι όλα πολύ απλά. Να το πω έτσι. Ναι, και όπως προπεριγράφεις, τουλάχιστον συντείνουν για να κλείσουμε κάπως με αυτόν τον τρόπο. Και σε αυτό που επίσης από την αρχή έχουμε εντοπίσει, σε μια αίσθηση διαχρονικότητας ναι. Και ευρύτητας της σύλληψης που έρχεται πάλι να συνδεθεί. Και της ανθρώπινης υπόστασης. Ακριβώς, είναι το πολύ είπες, σημαντικό αυτό. Αυτό σκοπεύω να πω και εγώ. Ναι. Ωραία, δεν θέλω να μπούμε σε μια διαδικασία να πούμε πόσο, γιατί πράγματι είναι σημαντική η ομάδα των ηθοποιών, επιστρέφει σε συνεργασίες με ανθρώπους που γνωρίζεις. Είπες πριν για τον Θανάση Γεωργίου, που παίζει τον κεντρικό ρόλο. Είμαι σίγουρος ότι θα το πω εγώ ότι θες να αναφερθείς και στην Πόπη Αβραάμ και στην Λένια Σολόκου και σε όλους ενδεχομένως τους ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτήν την ομάδα και πολύ ωραία είπες ότι δουλεύετε έχετε μια γραστή συνεργασία. Αλλά ας μην φανεί ότι κάπως ευλογούμε εδώ τα δικά μας γένια. Είναι σίγουρα όμως μια ομάδα που ξέρουμε και εσύ είναι και εγώ από την πρώτη στιγμή ότι είναι παρόντες και παρούσες ναι. Όλοι. Πολύ δυνατή όλα και τα παιδιά. Όλοι. Δηλαδή, δεν η Λένια είναι. Εντάξει. Πραγματικά λέω. Αλλά αφήσουμε μέχρι εκεί. Απλά είναι ένα σκένα σου. Είναι όμως πραγματικά ναι. Μια επιλογή. Και οι συντελεστές και οι ηθοποιοί. Νιώθω ότι ταιριάξαμε όλοι. Ωραία. Ωραία. Εύχομαι λοιπόν αυτές τις 15 μέρες περίπου που μας μείνανε μέχρι λίγος από την ώρα που γράφουμε, βέβαια. Είχαμε ακόμα δύο εβδομάδες, ήταν τέλειο. Και αν είχαμε άλλες δύο, θα έπρεπε να έχουμε άλλες δύο. Όχι, αλλά δεν είναι δύο εβδομάδες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε πραγματικά όλα να τρέξουν καλά μέχρι την. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε και να επικοινωνήσουμε. Να συναντηθούμε με το κοινό μας, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Να πούμε ότι είναι ένα έργο που για κάποιο περίεργο λόγο, ενώ είναι ένα τέτοιο αριστούργημα, δεν έχει παιχτεί. Τουλάχιστον στον ΘΟΚ έχει να παιχτεί περισσότερο από 35 χρόνια, αλλά από ό,τι κάναμε μια πρόχειρη διερεύνηση σε μια κλασική, σε ένα ανοιχτό ανέβασμα, δεν το έχουμε δει να έχει παιχτεί τουλάχιστον συστηματικά στην Κύπρο. Και είναι μια ευκαιρία ακόμα και για κόσμο που δεν ξέρει το ίδιο το έργο να έρθει να το συναντήσει και να, όπως είπες πολύ σωστά πριν, να βρει τον εαυτό του, τη φύση του μέσα στην περιπέτεια αυτού του.
ας το πούμε, φαινομενικά ξεχωριστού, αλλά τόσο κοινού και ανθρώπινου πλάσματος. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία, για την κουβέντα που είχαμε και εύχομαι να ενδιαφέρει και τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Και εγώ εύχομαι. Και να επικοινωνήσουμε αυτό, το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ.